Επιστρέψαμε οι φίλοι του Καραϊσκάκη που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, έστω και αν δεν είναι πάρα πολύ, εδώ στο γήπεδο των Αγίων Αργύρων. Οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με τους γηπεδούχους να ξεκινούν με την ίδια σύνθεση που τελείωσαν το παιχνίδι απέναντι στον Άρη. Φυσικά μια ιστορική ισοπαλία απέναντι στην πρωτοχώρο του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η δεκάδα με τον Μέλικα κατά τα δοκάρια, Παπανίκου δεξιά, Μπεκατόρος αριστερά. Καραγιαννίδης και Θεολόγους στο κέντρο της άμυνας, Μακρύς μπροστά τους ακριβώς. Μακρύδης, Χούσος, Κόλλινς και Δημητριάδης η τετράδα στη μεσαία γραμμή, πίσω από τον Λουκίνα, τον μοναδικό επιθετικό. Σε ένα 4-1-4-1 για τους γηπεδούχους. Αυτή είναι και ένα πληρωματική για τον Σάκη Παπαβασιλείου, τον προπονητή της ομάδας, που βρίσκεται για δεύτερη φορά στον πάγκο της. Επιστρέφει μετά από 2 χρόνια. Οι διαιτητές με τον κύριο Μακρυπόδη του συνδέσμου Αχαΐας και οι υπόλοιποι με τους δύο αρχηγούς και δεκάδα για τους φιλοξενούμενους του Δόξα Δράμας, που ξεκινάμε τον Βούρα κατά τα δοκάρια, δεξιά τον Σιώπη, αριστερά τον Πεταβράκη, Γκότοβος και Όστοιτς στο κέντρο της άμυνας, Ριζογιάννης και Ντατίδης ακριβώς μπροστά τους ως ανασταλτική μέση, Ματσούκας, Γουντουλάκης, Μπαϊκαρά. Η τριάδα πίσω από τον Κουσκουνά, τον επιθετικό της ομάδας που ήρθε από τον Όφη πριν από λίγες εβδομάδες. Αυτή είναι αναπληρωματική στη διάθεση του Νίκου Κωστένογλου που κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Αντικατέστησε τον Άγγελο Δικόζη. Η ομάδα του έχει να κερδίσει 7 αγωνιστικές. Εδώ είναι ο Νίκος Κωστένογλου με τεράστια εμπειρία. Και το Ισκάς του Βαστίλης πιο δίπλα με τους βοηθούς του Κωστένογλου. Μεγάλη εμπειρία στην πρώτη κατηγορία. Ευελπιστούν οι άνθρωποι της Δόξας, θα τους δώσει το κάτι παραπάνω για να φτάσουν πιο κοντά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Από την άλλη ο Σάκης Αναστασιάδης. Ο Παπαβασιλείου, συγγνώμη, Σάκης Αναστασιάδης, κατά λέει, μάλιστα. Θανάση Παπαβασιλείου, ο οποίος βρίσκεται και αυτό στον πάγκο της ομάδας και φυσικά αυτό που θέλει να πετύχει απόψε είναι συνέχεια στις καλές εμφανίσεις, να πάρει ακόμα έναν ή παραπάνω βαθμούς από την Δόξα, όπως κατάφερε να πάρει έναν βαθμό εντυπωσιακό. Αυτό που έκανε απέναντι στον Άρη. Οι προπονητές όρθιοι. Παλιά από τον Μακρύ δεν είναι ιδανική. Ο Χούσος διορθώνει όμως και με τη μία για τον Λουκίνα. Η παλιά είναι που είναι πολύ γρήγορος. Ο Λουκίνας πέρασε. Τάκλιν τελευταία στιγμή. Επάνω στην μπάλα από τον Γκότοβο. Εντυπωσιακό. Και ενώ ο Λουκίνας τον είχε αφήσει σε ταχύτητα πίσω. Ένα φάουλ το οποίο έχει κάνει ο Μακρύδης. Τα λέει λίγο με τον ρέφερ τη συνάντηση τον Μακρυπόδη. Ο Ριζογιάννης είναι πάνω στην μπάλα. Με φόντο τον πάγκο της Δόξας. Βλέπετε τον Ριζογιάννη να στείνει. Την μπάλα και ετοιμάζεται να εκτελέσει. Στατική φάση στο 5ο λεπτό για τους φιλοξενούμενους. Όλα τα ψηλά κορμιά μπροστά. Ριζογιάννης εκτελεί. Πέρασε η μπάλα κεφαλιά. Εντυπωσιακή ενέργεια από τον τροματοφύλακα Βούρα. Τον Μέλκα, συγγνώμη. Εντυπωσιακή πάντως η εκτέλεση από τον Ριζογιάννη. Πιέζει. Η Δόξα κυκλοφορεί την μπάλα. Τώρα ανεβαίνει σιγά σιγά η ΑΕ Καραϊσκάκης. Κερδισμένη κόντρα από τον Κουσκουνά. Ένα σουτ πηγαίνει για το δεύτερο δοκάρι. Δεν συγκράτησε την μπάλα ο Μέλκας. Παρ' όλα αυτά ήταν αρκετά μακριά στη φάση αυτή ο Ματσούκας για να εκμεταλλευτεί την αδράνεια. Λανθασμένη πάσα από τον Πεταβράκη. Ο Μακρύς ανεβαίνει και αλλάζει παιχνίδι εκεί που ο Δημητριάδης κατεβάζει. Κίνηση στην πλάτη του από τον Μπεκατόρο. Δημητριάδης προτιμά να συγκλίνει, κρατάει με τον Μακρύδη δίπλα του. Ο Μακρύδης σηκώνεται και παίρνει την μπάλα με το αριστερό. Δίνει για τον Λουκίνα. Αντιδούμε τη φάση αυτή πάλι, αν είναι σε θέση offside. Πάντως σηκώθηκε η σημαία του βοηθού στο 26ο λεπτό. Ο Λουκίνας έκανε την κίνηση στην πλάτη της άμυνας. Ναι, είναι εκτεθειμένος. Μάλιστα αρκετά μπροστά. Δημητριάδης δίπλα για τον Κόλλινς. Αυτός θα γεμίσει. Υπάρχει offside στον Θεολόγου. Και ενώ ο κεντρικός αμυντικός του Καραϊσκάκη δείχνει να έχει χτυπήσει στη σύγκρουσή του με τον Βούρα. Εδώ είναι εκτεθειμένος ο Θεολόγου. Προσπάθησε να διεκδικήσει την μπάλα με γροθιές στο κορμί του.
Ο Βούρας σηκώθηκε όμως ο Θεολόγου. Φυσικά όπως πάντα είναι ο Κουσκουνάς. Κουσκουνάς που πήγε να πάρει την κεφαλιά, ο Μακρύς κερδίζει και αυτόν και τον Εγκουντουλάκη στα άκρα η μπάλα για τον Παπανίκου. Παίρνει την κεφαλιά ο Παπανίκου για τον Μακρύδη. Μακρύδης κρατάει με δύο αντιπάλους. Υπάρχει τράβηγμα και φάουλ πάνω στον Μακρύδη από τον Πεταδράκη. Μια εκτέλεση από τον Μακρύ εκεί που κάνει κίνηση και παίρνει την μπάλα πάρα πολύ όμορφα. Ο Μπεκατόρος θα βγάλει τη σέντρα από μάκρυνση από τον Βούρα. Για χέρι φωνάζουν οι γηπεδούχοι. Παίζεται λέει χαρακτηριστικά ο Μακρυπόδης. Θα τη δούμε και πάλι τη φάση του Σιώπη. Ματσούκας πρόβλημα. Αλλαγή ζητάει με τη μία. Εδώ η προηγούμενη φάση. Μπεκατόρος έβγαλε τη σέντρα. Ο Βούρας απομάκρυνε στη συνέχεια. Εδώ ίσως να υπάρχει χέρι από τον Πεταβρακή. Μπαϊκάρα βγαίνει. Εδώ ο Ντενίς Μπαϊκάρα. Στη θέση του με το νούμερο 9 ο Μαρκόπουλος. Πριν βγει το ημίχρονο. Το κόρνερ τώρα. Πεταβράκη στο γέμισμα, στο δεύτερο δοκάρι. Αρναρέλης παίρνει την κεφαλιά στα χέρια του Μέλκα. Και υπάρχει πλάγι out, όχι corner για τους φιλοξενούμενους. Δικαιολογούνται οι καθυστερήσεις. Είχαμε δύο αναγκαστικές αλλαγές, θυμίζω, για τη δόξα. Μέσα σε λίγα λεπτά ο Γκότοβος βγαίνει. Βάλαμε πολύ δύναμη στον Γκουντουλάκη που δεν μπορεί να κοντρολάρει. Ο Κόλινς δεν υπάρχει offside. Φεύγει ο Λουκίνας. Τέτα τέτ. Λουκίνας έτοιμος να πλασάρει. Λουκίνας πλασάρει. Εντυπωσιακά διώχνει ο Βούρας. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Τέτα τέτ για τον Λουκίνα. Δεν ξέρω πόσες τέτοιες ευκαιρίες θα βρει και πάλι ο Καραϊσκάκης. Ο Βούρας για την απάντηση. Όχι γύρισμα στον Βούρα δηλαδή, ο οποίος προηγουμένως. Ίσως και λόγω του γηπέδου, είπαμε δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Δυσκολεύτηκε να απομακρύνει, έκανε το λάθος και έστειλε την μπάλα πάνω στον Χούσο. Σέντρα εκεί που είναι ο Θεολόγου από τον Σιώπη σέντρα. Θέλει να πιέσει ο Σιώπης και να κερδίσει τώρα το πλάγιο out. Τα καταφέρνει ο δεξιός μπακ της Δόξας. Ο Ντατίδης, μια σέντρα τον Κουσκουνά. Κουσκουνάς, το σουτ στον Καραγιαννίδη επάνω. Νέο σουτ από τον Ριζογιάννη, πέρασε η μπάλα, αλλά. Πολύ αδύναμα στα χέρια του Μέλκα. Αρναρέλη που κατεβάζει πάντα με αντίπαλο τον Μπεκατόρο και βοήθεια από τον Δημητριάδη στην αριστερή πλευρά που τώρα θα πάρει την μπάλα πάλι. Δημητριάδης με δύο αντιπάλους, καλύπτει, τσιμπάει για να αφήσει και πάλι για τον Μπεκατόρο. Πάρα πολύ δυνατά αυτός. Ο Λουκίνας είναι γρήγορος στους δύο κεντρικούς αμυντικούς της Δόξας ανάμεσα. Ο Στοίτς είναι αυτός που καθαρίζει τη φάση για λίγο όμως. Παραχωρεί το play out. Να πάρει ο Ντατίδης. Τίδης με τον Κουσκουνά, τάκλιν από τον Καραγιαννίδη, επάνω στην μπάλα. Ριζογιάννης, όπως όπως ο Μπεκατόρος. Ντατίδης, το 1-2 με τον Κουσκουνά, Ντατίδης, κυνηγά ο Καραγιαννίδης. Κουσκουνάς θέλει να γυρίσει να εκτελέσει, πρώτος ο Θεολόγου. Ακόμα μια θετική επέμβαση από πλευράς του στόπερ του Καραϊσκάκη. Το πλάγιο στην άλλη πλευρά για την ΑΕ Καραϊσκάκης. Κίνηση όμορφα. Φεύγει στην πλάτη της άμυνας τώρα ο Κουσκουνάς. Ο Κουσκουνάς τα τέτ, έτοιμος να πλασάρει ο Κουσκουνάς. Εκπληκτική επέμβαση με τα πόδια από τον Μέλκα που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Έχει συγκρουστεί στη συνέχεια με συμπαίκτη του και δείχνει να έχει πρόβλημα. Νωρίτερα πάντως έχει αντιδράσει εξαιρετικά. Δείτε ξανά τη φάση. Φεύγει στην πλάτη της άμυνας ο Κουσκουνάς. Εκμεταλλεύεται και την απουσία δεύτερου κεντρικού αμυντικού. Στο κεφάλι τον βρίσκει ο Καραγιαννίδης. Πολύ δυνατά, αφελά του. Εδώ. Δείχνει να πονάει, αλλά είναι καλά. Συνεχίζει το παιχνίδι. Όσο παίζει την μπάλα, παρακολουθώ και εγώ τον τροματοφύλακα του Καραϊσκάκη. Τον ρωτούν από τον πάγκο αν είναι σε κατάσταση για να συνεχίσει. Ναι, λέει αυτός. Ο Μέλκας.
τίποτα, όλα καλά. Ήταν δύσκολη φάση για αυτόν, ήταν σφοδρή σύγκρουση με τον συμπαίκτη του, τον Καριανίδη. Παλιά για τον Κυριάκη που είναι γρήγορος. Με τον Σιώπη απέναντί του, Κυριάκης έχει μπει στην περιοχή. Το γύρισμα του Κυριάκη είναι πολύ καλό στο σημείο του πέναλτι. Δεν ακολουθεί κάποιο συμπαίκτη του. Ευκαιρία για την επίθεση για την Δόξα με την παλιά του Κουντουλάκη. Ο Αρναρέλης πολύ καλά. Σε ακόμα μια φάση ο Θεολόγου πρώτο στην μπάλα. Παπανίκου τώρα. Στο 70 λεπτό. Μακρύδης. Ωραία κατέβασε. Παλιά του όμω δεν βρίσκει συμπαίκτη. Ο Κυριάκης είναι μακριά. Ο Κουντουλάκης τώρα έτοιμο να ψάξει τώρα συμπαίκτη του και το κάνει. Στην δεξιά πλευρά με τον Σιώπη για τον Κουσκουνά. Ωραία γυρίζει επάνω στον Καραγιαννίδη. Δεν τελείωσε η φάση. Σουτ από τον Μαρκόπουλο. Ψηλά. Είναι για τον σέντερφορ της ομάδας του Λουκίνα που ζήτησε φάουλ. Παίζεται και τώρα Πεταβράκης ανεβαίνει. Σέντρα του Πεταβράκη στην καρδιά της άμυνας. Προσπαθεί ο Μαρκόπουλος, κυνηγά και ο Κουσκουνάς. Διώχνει ο Χούσος, βγάζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Μακρύδης στα άκρα, πέρασε η μπάλα. Λουκίνας το ένας με έναν με τον Κότοβο. Λουκίνας μπαίνει στην περιοχή. Περιμένει και βοήθεια. Λουκίνας πέρασε. Τώρα θέλει να γυρίσει. Το τάκλιν από τον Κότοβο. Μπάλα out. Μακρύς. Ένα από τα λίγα λάθη που έχει κάνει στο παιχνίδι ο Μακρύς ήταν αυτό. Προλαβαίνει ο Σιώπης. Έχει το Κουνδουλάκι δίπλα του. Ο Σιώπης προτιμά να κρατήσει και να βγάλει τώρα τη σέντρα για τον Κουσκουνά. Το κοντρόλ είναι καλό αρχικά. Κουσκουνάς αφήνει δίπλα για τον Αρναρέλη. Σιώπης, νέα σέντρα. Μαρκόπουλος στην κεφαλιά. Προσπάθεια για ψαλίδι από τον Κουσκουνά. Με γροθιές βγαίνει ο Μέλκας, καθαρίζει τη φάση. Κίνας τώρα που κάνει κίνηση θέλει να τσιμπήσει και να δημιουργήσει πρόβλημα στον Όστοιτς. Αυτός καλύπτει με το κορμί του, δίνει για τον Κότοβο και τώρα Πεταβράκης ανεβαίνει. Ο Μακρύδης τον κλείνει. Πεταβράκης με τον Μαρκόπουλο στην πλάτη του. Υπάρχει πάντα αντίπαλος, είναι ο Παπανίκου. Αναγκάζεται να γυρίσει για τον Κότοβο. Ο Κότοβος τώρα ένα γέμισμα. Πέρασε η μπάλα, αλλά η κεφαλιά από τον Καραγιαννίδη στέλνει με ασφάλεια την μπάλα στα χέρια του Μέλκα. Έχει την ευκαιρία ο Καραϊσκάκης να φέρει για μια τελευταία φορά την μπάλα σαν αντίπαλα καρέ. Μια εκτέλεση από τον Κουσίδη, από ό,τι φαίνεται. Ο Κουσκουνάς έψαχνε την κίτρινη κάρτα, την πήρε τώρα. Από ό,τι φαίνεται θα είναι και τελευταία στο παιχνίδι, όπως και το τελευταίο θα είναι το γέμισμα αυτό από τον Κουσίδη. Έχουν τελειώσει και οι καθυστερήσεις, έχουν προθηθεί όλοι οι παίκτες του Καραϊσκάκη. Είναι μια τελευταία καλή στιγμή. Κουσίδης άσχημα εκτελεσμένο, εκεί από μάκρυς όμως είναι άσχημη από τον Αρναρέλη. Δεν θα εκτελεστεί το κόρνερ, τελευταίο σφύριγμα από τον ρέφερ της συνάντησης, τον Μακρυπόδη. 0-0, ισοπαλία ανάμεσα σε Καραϊσκάκη. Και δόξα δράμας, η δόξα δεν καταφέρνει ούτε απόψε να κερδίσει, να σπάσει τώρα σε ρή των δύο μηνών. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ Καραϊσκάκης δείχνει ότι μπορεί να πάρει βαθμούς απέναντι σε όλους τους πρωτοπόρους. Το έκανε απέναντι στον Άρη, το έκανε απέναντι στη δόξα που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.